αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω να διαψεύσω τους δημάρχους και τους προηγούμενους, τον προηγούμενο μιλητή από το κίνημα, των πολιτών, διότι η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Σε θετική κατεύθυνση το διαψεύσω. Δεν μιλάμε για πώληση. Δεν μιλάμε ούτε για δωρεά. Θα ήθελα να πω ότι το τεχνικό επιμελητήριο δεν βρίσκεται εδώ μόνο για το ελληνικό. Βρίσκεται και πάρα πολλοί συνάδελφοι που είναι στην αίθουσα, εκπληκτικά πολύ. Βρίσκεται για να δείξει ότι θα αναντιωθεί σε όλη την πολιτική που έχει να κάνει με το ΤΑΙΠΕΔ και το ξεπούλημα της χώρας. Σύνολα τα ζητήματα που τέθηκαν προς προβληματισμό και είναι θέματα δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση επιχειρεί και θα επιχειρήσει και στο μέλλον να μην υπάρχει τεχνικό επιμελητήριο. Έχω ετοιμάσει μια παρουσίαση για προβληματισμό αν όλα αυτά που γίνονται για το ελληνικό, που αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα για το τι γίνεται στην χώρα, είναι για αξιοποίηση, για πώληση ή για δωρεά. Για την αξιοποίηση του ελληνικού θα έπρεπε να συζητήσουμε, να διαβουλευτούμε σε κοινωνία και να δούμε σε ποια κατεύθυνση υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες. Προφανώς, υγεία είναι αυτό. Υπάρχουν διαφορετικές αναπτυξιακές προσεγγίσεις, διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις και μελέτες. Αν θέλαμε να δούμε τι έχει κατατεθεί στη χώρα, δεν φαίνεται καλά η διαφάνεια, λείπουν αρκετά, γιατί έχουν προβλήματα συμβατότητας. Έχουν κατατεθεί οι απόψεις του να γίνει πράσινο αυτό λείπει, να γίνει πάρκο όλο το ελληνικό. Έχει κατατεθεί η πρόταση της ήπιας αξιοποίησης, αυτή που στηρίζουμε οι φορείς, οι δήμαρχοι, οι δήμοι και όσοι είμαστε εδώ, ίσως. Και έχει κατατεθεί και η άποψη να υλοποιηθεί εμπορικά, να αξιοποιηθεί με τους όρους της αγοράς. Παρουσιάζεται ανάποδα. Θα έπρεπε λοιπόν και για τα τρία, ακόμη και για το τρίτο, να γίνει κοινωνική διαβούλευση, να υπάρχει ένα όραμα, ένα στόχος και να υπάρχει και μια απόφαση από την πολιτεία. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα? Πρόσκληση ενδιαφέροντος που δημοσιοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2012 στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας του ΤΑΙΠΕΔ για το ελληνικό. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης καμία συζήτηση. Υπουργός ήταν ο κ. Παπακοσταντίνου. Με ποιο πλαίσιο βγήκε ο διαγωνισμός? Με κανένα. Το σχέδιο νόμου συζητήθηκε στην Επιτροπή της Βουλής 8 Μαρτίου του 2012. Ολοκληρώθηκε η δημοσίευση, η ψήφιση ήταν μια εβδομάδα πριν, λίγες μέρες πριν, και έχουμε το νόμο 4062 του 2012 στις 30 Μαρτίου. Δηλαδή την ίδια μέρα με τη λήξη του διαγωνισμού. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι γνώριζαν οι επενδυτές που ήθελαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μια εβδομάδα πριν την ψήφιση Βουλή, ξέρουμε πολύ καλά, τουλάχιστον όσοι είναι μηχανικοί και οι πολίτες, ότι σε μια εβδομάδα δεν μπορείς να εκδηλώσεις ενδιαφέρον ούτε για μια απλή μελέτη, ούτε για μονοκατοικία. Πόσο μάλλον για ένα σύνθετο έργο που δεν έχει ούτε χωροταξικό, ούτε πολυοικονομικό σχεδιασμό, ούτε λυμμένα θέματα διοδοτήσεων, χρήσεων ή κατεύθυνση. Άρα οι επενδυτές είχαν κάτω από το τραπέζι πληροφόρηση. Τι είχαμε πει στην Επιτροπή της Βουλής 8 Μαρτίου? Ότι δεν έχει ειδοποιηθεί το ρυθμιστικό της Αθήνας, είχε γίνει μεγάλη κουβέντα τότε και πολύ μεγάλες διαφωνίες. Ανεξάρτητα το ποιο ήταν, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί. Δεν έχει γίνει μία συζήτηση που να βλέπει το ρόλο του ελληνικού ω
ως εμπορικό, διοικητικό, οικονομικό κέντρο, ως πάρκο, η σχέση του και ο ρόλος του στη ζωή της πόλης, η διακριτότητα του ρόλου του και το τι θα θέλαμε σαν όραμα να είχαμε σε σχέση με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και με τη χώρα. Τότε ακόμη είχαμε διαφωνίες μεταξύ των Υπουργείων για το ρυθμιστικό της Αθήνας και για τα υποδομές που πρότεινε ο καθένας να γίνουν. Και επομένως είχαμε ένα σχέδιο νόμου που αντιμετώπιζε το ελληνικό ως οικόπεδο και όχι ως ένα έργο που πραγματικά θα ήταν τομή και για την πόλη και για τη χώρα και για την ανάπτυξη και για την ποιότητα ζωής μας και για όλα τα άλλα που λέμε. Είχαμε καταθέσει την πρότασή μας. Θέλαμε και θέλουμε την ήπια αξιοποίηση του ελληνικού, αλλά σε μια άλλη βάση. Δεν μπορεί η χώρα να συνεχίσει με μηδενικό σχεδιασμό, με προχειρότητα, με αγοραία λογική, με τυχαία χωροθέτηση κτηρίων και δράσεων. Δεν μπορούμε εκ των υστέρων να θεραπεύουμε και αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές επιβαρύσεις. Θα έπρεπε να έχουμε σχεδιασμό για το ρόλο που θα παίξει στην Αθήνα, στην Αττική, στη χώρα. Θα έπρεπε να μας δίνει ένα όραμα στο πλαίσιο της αειφορίας και βέβαια να δούμε και τι ρόλο θα έπρεπε να παίξει το ελληνικό στο παιδευτικό κομμάτι της κοινωνίας. Γιατί ναι, μεν, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνε να επιβληθούν βία, αλλά και πάρα πολλές τεχνολογίες πρέπει να εξοικειωθούν οι πολίτες και η κοινωνία μαζί τους για να τις αποδεχτούν με αυτά που γίνει στο παρελθόν. Θα έπρεπε λοιπόν να δίνει πρόσθετα ένα πρότυπο για τη λειτουργία των ελεύθερων χώρων, των χώρων πρασίνου, να αξιοποιεί τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, να διασφαλίζει κοινωνικές δράσεις, περιβαλλοντικές δράσεις, ανταποθετικά ωφέλη στην κοινωνία και στους δήμους και βέβαια θα έπρεπε να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Από όλα αυτά στο σχέδιο νόμου δεν περιλαμβανόταν τίποτα και προτείναμε τουλάχιστον ως διαδικασία να προβλεφθεί στο νόμο γιατί η κυβέρνηση και το ΙΠΚΑ τότε δεν ήταν έτοιμο. Στη συνέχεια καταθέσαμε διάφορες βελτιωτικές προτάσεις. Όχι στη δική μας λογική, στη λογική της τότε κυβέρνησης και βέβαια κάποιες ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Τα θυμίζουμε αυτά για να θυμηθούμε και να παρακολουθήσουμε και την ιστορία της εξέλιξης και του διαγωνισμού τα τελευταία δύο χρόνια. Είχαμε πει λοιπόν ότι πρέπει να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον σε μια σειρά από διευκρίνησης παραμέτρους. Είχαν μέσα ότι το δημόσιο θα έχει το 30%. Είχαμε προτείνει βελτιωτικά να είναι τουλάχιστον το 45%. Και αυτό υπάρχει και στην πρόταση και άλλων φορέων, θα τα πούμε μετά. Είχαν πει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η κατασκευή και η λειτουργία του πάρκου. Δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα τέτοιο έργο και να μην διασφαλίσει πότε και πώς θα γίνει το πάρκο. Κανείς δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί ότι σε ένα τέτοιο έργο δεν θα υπάρχουν διασφαλίσεις για το τι κτίρια, τι χρήσεις, πού θα γίνουν, πού θα χωροθετηθούν. Είχαμε ζητήσει να διασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών μέσα στο έργο και να μην είναι ένας κλειστός χώρος. Είχαμε ζητήσει να υπάρχει ένας ελάχιστος οικονομικός στόχος για όλη την αξιοποίηση του ελληνικού. Και βέβαια είχαμε ζητήσει να μας πούν, ακόμη δεν το έχουν πει, ούτε σε αυτούς που είναι υποψήφιοι επενδυτές, παρότι ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται, ποιος θα πληρώσει τις υποδομές σύνδεσης μέσα και έξω από το ελληνικό, ποιος θα επιβαρυνθεί πάρα πολλά έργα από αυτά που χρειάζεται το ελληνικό για τη λειτουργία του. Δεν είναι μόνο αυτά εδώ. Πού θα ανήκει διοικητικά το ελληνικό, στους τρεις δήμους, στην περιφέρεια, στο αυτόνομο διοικητικό κέντρο που θα πηγαίνει στον ανάδοχο,
ποια θα είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη για την κοινωνία, ποιοι θα είναι οι πόροι για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα επιβαρύνονται από τη λειτουργία του, ποιοι πόροι θα μεταφερθούν σε μακρινότερους δήμους της τυπικής Αθήνας που πραγματικά έχουν ανάγκη αναβάθμισης. Τα τρέχω γρήγορα. Θέματα σχεδιασμού, αδειοδοτήσεων. Εδώ θέλω να βάλω ένα βαρύ θέμα. Όποτε υπάρχει πρόβλημα κατά το δοκόν, διάφορες αρμοδιότητες από το ΙΠΚΑ ή από άλλα υπουργεία που είναι για την προστασία του περιβάλλοντος, χωροταξίας, οικοδομίας και της ποιότητας ζωής μας, μεταφέρονται με διάφορα νομοσχέδια στο Υπουργείο Οικονομικών ή στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τώρα που θα κάνει ένα σχηματισμό και ο Σαμαράς με 6 αναπληρωτές, θα το καταργήσει, φαντάζομαι, το ΙΠΚΑ, για να τα κάνει όλα ως τους μάρες. Με ποιες προδιαγραφές θα γίνει το έργο, με ποια χαρακτηριστικά, με ποιες πιστοποιήσεις, με ποιους μηχανισμούς ελέγχου, γιατί προβλέπουμε πρόσθετη δόμηση μέσα στον χώρο του πάρκου και πόσα χρόνια έχουμε στόχο ως μέγιστο να υλοποιηθεί το έργο. Εδώ είναι μια διαφάνεια για το ποιες μελέτες ή προτάσεις έχουν κατατεθεί. Ξεκινάμε με μια πράσινη πρόταση του κύριου Σουφλιά. Το πράσινο είναι εντός εισαγωγικών, όπου είναι ανοιχτό πράσινο, δηλαδή όλο το ελληνικό είναι να γίνουν κατοικίες, εκτός από ένα χώρο στο κέντρο. Είναι η δική μας μελέτη, να μας επιτρέψουν οι συνάδελφοι από το Μετσόβιο έτσι να τη θεωρούμε όλη δική μας μελέτη για την αξιοποίηση του ελληνικού. Υπάρχει η μελέτη του Ασεπιγείου, φοβερή μελέτη, ήταν αυτά δύο σχέδια και 5 σελίδες. Με χρυσή αμοιβή. Χρυσή αμοιβή, πραγματικά, για 5 σελίδες. Και είναι και η μελέτη της ελληνικού ΑΕ που βασίζεται στο νόμο για το ελληνικό. Που περιλαμβάνει τα νούμερα που βλέπετε είναι από την παρουσίαση που μας έκανε ο κ. Πολάλης την περασμένη Τρίτη στη Διοικητική Επιτροπή του ΤΕΑ και είχε την ευτυχία και έτσι αποκτά κατά τη γνώμη μου τιμή και από την ελληνική κοινωνία ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όχι μόνο για την επιστημονική του καταξίωση, για τη σχέση που είχε με τον ΤΑΙΠΕΔ, γιατί την άλλη μέρα που μας παρουσίασε τη μελέτη του μαζί με τον Δήμαρχο τον Νίκο Ορφανό, πήγαν με το Θάνατο Ορφανό, συγγνώμη, να είμαστε πολλά χρόνια. Στην Γενική Συνέλευση του ΤΑΙΠΕΔ τους τελειώσανε, δεν τους έκανα, είχαν άποψη. Αυτή είναι η συμπεριφορά μιας πολύ δημοκρατικής κυβέρνησης με ένα πολύ φοβερό ΤΑΙΠΕΔ. Με συγχωρείτε, θα πάμε ένα κλικ πίσω. Ποια από αυτές τις μελέτες, καταρχάς να σου πω ότι υπάρχουν και άλλες μελέτες που δεν τις ξέρει κανείς. Δεν τις παρουσιάζω γιατί δεν βρήκα που είναι και δεν τις έχουν βρει πολύ. Είναι δύο μελέτες που έχουν καταδεθεί στην ΚΕΔ αρχικά. Είναι μία μελέτη του κ. Τσακαράτου, συναδέλφου, που είχαν κάνει μια απόπειρα με τους δημάρχους Πειραιά, Φαλίου κτλ. Αυτά έχουν χαθεί. Ποια από αυτές τις μελέτες επιλέχθηκε για την αξιοποίηση του ελληνικού, αυτή που βλέπετε? Καμία. Τι όφιλε να έχει κάνει το ΤΑΙΠΕΔ? Είναι καλό να μην πηγαίνουμε στη δική μας λογική. Στη λογική του πάρκου της ίδιας αξιοποίησης της κοινωνίας, να βλέπουμε και οι άλλοι και να δούμε αν αυτά που λένε στη δική τους τη λογική, τη νεοφιλελεύθερη λογική, στέκουν. Τι όφελε λοιπόν να έχει κάνει το ΤΑΙΠΕΔ, αν ήθελε να έχει μια βαριά εμπορική αξιοποίηση του ελληνικού? Αν το χτίσει όλα αυτά, τι θέλει. Ή σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, με 3 εκατομμύρια, 3,5 τετραγωνικά μέτρα. Θα έπρεπε λοιπόν, σύμφωνα με ανθρώπους, συναδέλφους που ασχολούνται με εκτιμήσεις στην αγορά,
να δει τρεις μεθοδολογίες εκτίμησης. Αυτές υπάρχουν στα διεθνή πρότυπα, είναι η συγκριτική, η προεξόφληση χρηματοδοτών και η αξιοποίηση. Η συγκριτική μέθοδος αποκλείεται καθώς δεν υπάρχουν ανάλογα κίνητα στην αγορά. Το να συγκρίνουμε το ελληνικό με στοιχεία, συγκριτικά στοιχεία ομοειδών ακινήτων, δεν υπάρχουν ομοειδία κίνητα στην Ευρώπη, όχι στη χώρα μας. Το να πάρουμε τις τιμές υποπαίδων στους όμορους δήμους θα αδικούσε το ελληνικό με τις υπεραξίες που θα αναπτυχθούν, αλλά άρα η προσέγγιση αυτή είναι αδύνατη. Άλλοι εκτιμητές λένε ότι πρέπει να συγκρίνουμε το ελληνικό με το Μονακό. Ούτε αυτό στέκει. Μπορεί να έχει θάλασσα και να έχει για αντίστοιχο όγκο, αλλά προφανώς είναι άλλο είδος η ανάπτυξη ή τέλος πάντων δεν ξέρουμε στο ελληνικό τι θα γίνει, δεν έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο. Άρα, με συγχωρείτε, την πρώτη μέθοδο την απορρίπτω. Υπάρχει μέθοδος προεξόπλησης μελλοντικών χρηματοδοτών που θα μπορούσε να εφαρμοστεί αν ήταν ήδη κατασκευασμένο το έργο και γνωστά τα έσοδα, όπως έκανε η κυβέρνηση του ΑΜΕΣΕ. Εκεί ήξερε δηλαδή τα έσοδα, το έδωσε για 99 χρόνια με σκοπό να πάρει τα 2 χρόνια των έσοδων πίσω. Είναι πολύ ορθολογικό. Και πάλι το ΤΑΙΠΕΔ. Και η τρίτη μέθοδος είναι η μέθοδος αξιοποίησης, που είναι η πλέον δόκιμη, γιατί στηρίζεται στη μελλοντική αξιοποίηση του ακινήτου με βάση ένα συγκεκριμένο σενάριο βέλτιστης ανάπτυξης. Θα έπρεπε λοιπόν το ΤΑΙΠΕΔ να πάρει την τρίτη μέθοδο. Ξαναδείχνω την ίδια διαφάνεια προφανώς, στη διασύνη μου να κάνω την παρουσίαση. Και οι βασικές απαιτήσεις εκτίμησης θα ήταν ένα καθαρό σενάριο βέλτιστης αξιοποίησης, ώστε να μπορέσουν να υπολογιστούν βάσιμα τα έσοδα και τα έξοδα, ένα σαφές πολυδομικό καθεστώς σε αεροδρόμιο και παράκτια ζώνη, βλέπετε τι έπρεπε να υπάρχει, σαφής καθορισμός του πάρκου και των λοιπών χρήσεων, χρονοδιάγραμμα για να δούμε πού θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί, να απορροφηθεί όλες οι χρήσεις ομαλά από την αγορά κτλ. Επίσης, θα έπρεπε να έχουν προσδιορισμό εξόδων της αρχικής φάσης και να λάβουν υπόψη τους τα πάντα. Αυτά δεν τα λέμε εμείς μόνοι. Οι άνθρωποι της αγοράς τα λένε. Μόλις πει πεδάφους, ρημοτόμησης, μελέτες, άδειες, αμοιβές, αποζημίωση φυστάμενων μισθωτών, αποζημίωση πιθανών λοιπόν διεκδικήσεων. Προσδιορισμός των εξόδων φάσης ανάπτυξης, το οικονομικό κομμάτι της ιστορίας, προσδιορισμός εξόδων φάσης ολοκλήρωσης, κόστος διαχείρισης, κόστος συντήρησης, κόστος ασφάλισης, μελλοντικών εσόδων από πωλήσεις, παραχωρήσεις, μισθώσεις και διάφορα άλλα ζητήματα για να ολοκληρώσουν μία εκτίμηση που θα έστεκε στην αγορά, όχι στη δική μας αντίληψη. Επομένως, το ελληνικό δεν πωλείται. Το ελληνικό δορίζεται, είναι το νέο προϊόν του ΤΑΙΠΕΔ, είναι η δωρεά πλάς. Και αυτό γιατί. Γιατί εκτός ότι θα το κάνει δώρο, και εδώ είναι η διαφωνία μου με όσους λένε ότι θα πουληθεί, είναι ότι θα επιβαρυνθούμε το κόστος των συνοδών έργων, τη σύραγγα, τις παρεμβάσεις τύπου ειδόνος, τα δίκτυα όλα, τις κοινωνιακές συνδέσεις μέσω μαζικής μεταφοράς, γιατί εδώ θα μιλάμε για ένα πάρκο, ακόμη και στην πρόταση του νόμου, που θα έχει το Σαββατοκύριακο πάνω από 100-150.000 επισκέπτες. Άρα θα πρέπει να έχει και τις αντίστοιχες συνδέσεις. Θα επιβαρυνθούμε επίσης το κόστος των μεταστεγάσεων, που είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό, και κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά. Και έχουμε και διάφορα τρίκ που θα τα επιβαρυνθούμε κι αυτά, όπως το τρίκ της παραχώρησης για 99 χρόνια, που ρίχνει, ποτιμά την αξία του ακινήτου, γιατί δεν είναι πώληση υποτίθεται. Και βέβαια το ΤΑΙΠΕΔ φροντίζει ένα σενάριο που μόνο εκείνο ξέρει, κανείς άλλος, να δίνει τη λύση.
Στο πρώτο σενάριο φαίνεται τέλεια στον επενδυτή ο νόμος. Στο δεύτερο σενάριο πρέπει να ήταν άλλος επενδυτής ή να είδε κάτι συμπληρωματικό. Οπότε, αντί για το 65% ήθελε το 100%. Μετά κάποιος ζήτησε ότι πρέπει να πουλήσει για να επιβιώσει. Άρα πέρασε μια τροπολογία που απέκτησε το ΤΑΙΠΕΔ το 30% της κυριότητας νομής και κατοχής εξ διαρρέου του ελληνικού δημόσιου σε όλη την έκταση. Άρα το 30% ανεξαρτήτως της κρίσης μπορεί να το πουλήσει. Συνέχεια έφερε άλλη μια ρύθμιση που μπορεί να πουλήσει και όχι να παραχωρήσει και το 30% των κατοικιών που θα κατασκευαστούν. Το κυριότερο προς το Δήμαρχο Γλυφάδας είναι ότι μπορούν να πολυτελεθούν αναγκαστικά γύρω εκτάσεις. Δηλαδή, αυτός που θα πάρει το ελληνικό με μια απόφαση των αρμόδιων υπουργών, υποχρεωτικά μπορεί να πολυτριώσει τον κόλπο της Γλυφάδας, άλλα 750 στρέμματα είναι, μια χαρά. Και ωραία περιοχή και ωραία δραστηριότητα για αυτό που θέλουν να κάνουν. Επίσης, η παραλιακή ζώνη είναι πολύ ελκυστική για αναγκαστική απολωτρίωση και οι ιδιωτικές περιουσίες γύρω θα χρειαστούν. Έτσι, μιλάμε για δωρεά του ελληνικού, του δίνουν και πρόσθετη πρίκα και βέβαια θα τη χρεωθούμε εμείς όπως γίνεται και με τις τράπεζες. Άρα μπορούμε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι το δημοπρατήριο της δημόσιας περιουσίας όχι μόνο χωρίς τιμή εγκίνησης, αλλά του δίνουν και πρίκα και δυστυχώς το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα συνεχίζει να διακατέχεται από ανεπάρκεια, ενδοτισμό και υποτέλεια και υπηρετούν την εντολή στο συγκεκριμένο και σε άλλα ξεπουλήματα που γίνονται. Πουλήστε τους ΕΠΠΗ ακόμη και με ζημιά για να δείξετε δήθεν ότι στις αγορές αλλάξετε. Δεν είναι αυτό το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας και θα ήθελα να πω ότι το τεχνικό επιμελητήριο σε σχέση με το ελληνικό, μαζί με τους δημάρχους του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τη συμμετοχή όλων σας, θα προχωρήσει στην εκτίμηση της αξίας του ελληνικού με τα σενάρια που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας και τις μελέτες που έχουμε. Θα είμαστε από τους φορείς που θα προσφύγουν σε σχέση με τις περιβαλλοντολογικές προστασίες και τους τρόπους αδειοδότησης κατά τη γνώμη μας είναι αντισυνταγματική και θα είμαστε και από τους φορείς που θα διεκδικήσουμε όχι μόνο πολιτικές ευθύνες και ποινικές ευθύνες για όσους ξεπουλάνε τη χώρα με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλών από το ΦΕΚ να μας ταράσουν, να ανεβαίνουν οι παλμοί μας και να συγχυζόμαστε και μόνο που τα ακούμε. Και όμως είναι, τι το κοινό έχουν όλα αυτά τα ονόματα και δημιουργούν τόσο έντονες αντιδράσεις σε τόσο διαφορετικούς ανθρώπους. Μία πρώτη απάντηση έτσι εύκολη θα ήταν, μα όλα αυτά σχετίζονται με το περιβάλλον. Όλα αυτά πλήττουν το περιβάλλον. Ναι, πράγματι, αλλά δυστυχώς πλέον όχι μόνο. Οι κίνδυνοι για το περιβάλλον, για τις ακτές, τα οικοσυστήματα, τη βιοπικιλότητα, όλα αυτά που συγκίνησαν τόσο πολύ στις δύο προηγούμενες δεκαετίες, που προκάλεσαν την πρωτοποριακή νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας και που ενδυνάμωσαν το περιβαλλοντικό κίνημα, όλα αυτά σήμερα φαίνονται να έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Και αυτό γιατί μοιάζει να τα έχει καταπιεί ένα τεράστιο κύμα που έχει πραγματικά αλλάξει τελείως τη ζωή μας. Με λίγα λόγια, αποδείχθηκε ότι η περιβαλλοντική κρίση δεν ήταν παρά η κορυφή ενός παγόβουνου που στη βάση του έχει τεράστιες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Και αυτό το παγόβουνο είναι τώρα που το νιώθουμε να έρχεται πολύ κοντά μας και να απειλεί τη γειτονιά μας, το περιβάλλον μας, τη δουλειά μας, τις οικονομίες μας, τη σχέση με τους συμπολίτες μας, την ψυχική μας ισορροπία. Και αυτό είναι πράγματι που μας τρομάζει. Γιατί απειλεί και κάτι περισσότερο, κάτι βαθύτερο. Απειλεί την ίδια μας την ταυτότητα. Και σπέβδω να φανταστώ ήδη τις αντιρρήσεις που μπορεί να έχουν πολλοί, τι είναι τελικά αυτή η ταυτότητα.
Είναι μια ιδεοληψία, ένα φαντασιακό κατασκεύασμα που κάποτε στο παρελθόν μπορεί να είχε κάποια αξία για να δημιουργηθούν τα κράτη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τώρα είναι παροχημένο. Τώρα πλέον πρέπει να ενεργούμε με ρεαλισμό, με βάση αυστηρά μαθηματικά οικονομικά μοντέλα που μας οδηγούν σε μια κοινωνία χωρίς ταυτότητα ή μάλλον με μια ψηφιακή ταυτότητα που μπορεί να μεταβάλλεται αδιάκοπα ώστε να προσαρμόζεται στις αλλαγές. Είναι σωστό αυτό? Δεν θα επιχειρήσω να μπω σε ένα τόσο βαθύ θέμα, δεν είναι ούτε το αντικείμενο της ομιλίας μου, ούτε το θέμα της σημερινής συζήτησης. Αλλά θεωρώ την αναγκαίο να το θίξω, γιατί αποτελεί πράγματι το βασικό αξιολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να τοποθετήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί μόνο αν το καταλάβουμε αυτό, θα καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας ενοχλεί στο βάθος. Και σφέρω επίσης να πω ότι η προσωπική μου προσήλωση σε αυτό το αξιολογικό πλαίσιο δεν είναι απλά μια υποκειμενική μου εκτίμηση, μια επιλογή προσωπική, αλλά έχει δύο ισχυρότατους συμμάχους. Έχει συμμάχους και ερίσματα, τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και το ίδιο μας το Σύνταγμα. Τι μας λένε οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης? Μας λένε ότι πρέπει πάση θυσία, και το τονίζω πάση θυσία, να προστατεύσουμε και να αποκαταστήσουμε μάλιστα το φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο. Και το φυσικό είναι αυτονόητο, βεβαίως για λόγους επιβίωσης. Το πολιτιστικό κεφάλαιο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο γιατί είναι ωραίο και το θαυμάζουμε και μας δίνει μια αισθητική απόλαυση, αλλά γιατί το πολιτιστικό κεφάλαιο ενσωματώνει ακριβώς όλες τις αξίες μέσα σε υλικά δημιουργήματα, όλες τις αξίες του πολιτισμού. Και οι αξίες μπορεί να είναι πανανθρώπινες, αλλά ο κάθε λαός τις έχει αντιληφθεί και τις έχει εκφράσει με έναν δικό του τρόπο και έχει αποκτήσει μέσω αυτών μια δική του ταυτότητα, που είναι κάτι το θαυμαστό, είναι η πολιτιστική βιοποικιλότητα, που είναι εξίσου σημαντική όπως και η φυσική βιοποικιλότητα και η οποία οδηγεί τον ένα λαό να κάνει την Ακρόπολη, τον άλλον τον Τάζ Μαχάλ, τον τρίτον τις Βερσαλίες, τον τέταρτο απλά ψαροχώρια, αλλά πάντως αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά, όχι μόνο για λόγους ότι είναι χάρμα ψυχής να τα βλέπεις και οφανών, αλλά έχουν πολύ σοβαρή λειτουργικότητα. Πρέπει να διατηρούμε μια ταυτότητα. Και το ίδιο ισχύει για το κοινωνικό κεφάλαιο. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σχέση, γιατί το κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή όλοι οι θεσμοί αλληλεγγύης που έχουμε, είτε εκφράζονται σε ασφαλιστικά συστήματα, είτε σε θεσμούς φιλανθρωπίας, και εδώ ο κάθε λαός έχει δικό του τρόπο, μας κάνουν να αισθανόμαστε ταύτιση με τους συμπολίτες μας και να αισθανόμαστε ότι ανήκουμε σε ένα κοινό σύστημα. Και σας τα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να καταλήξω πού πάσχει τελικά όλο το σύνολο αυτής της νομοθεσίας που μας απασχολεί σήμερα. Πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά, πώς θα πετύχουμε την βιωσιμότητα? Η Ατζέντα 21 μας έδωσε κατηγορηματικά την απάντηση μέσω του κράτους. Και όχι γιατί είναι κρατιστές αυτοί που την έφτιαξαν, αλλά γιατί αντίθετα είναι συστημικοί επιστήμονες οι οποίοι καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνεται διάχυτα σε όλο τον πλανήτη, αλλά πρέπει να γίνεται από τη βάση ενός συγκεκριμένου συστήματος, που αυτό που γνωρίζουμε σήμερα είναι το κράτος. Γιατί πρέπει να γίνεται σε επίπεδο, σε πρώτο φάση τουλάχιστον, τοπικό. Κάθε τοπική κοινωνία, σε δεύτερο βαθμό και κάθε κράτος σε μεγαλύτερο βαθμό, ξέρει καλύτερα πώς θα προστατεύσει το φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό του κεφάλαιο. Και την ίδια αρχή υιοθετεί το Σύνταγμά μας. Και εκεί βρίσκονται και μερικά από τα προβλήματα στα οποία σκοντάφτουν όλες αυτές τις σύγχρονες νομοθεσίες. Το Σύνταγμά μας τι κάνει? Κατοχυρώνει το περιβάλλον, το φυσικό και πολιτιστικό. Και το κατοχυρώνει γιατί αυτό αποτελεί την υλική βάση για την επιβίωσή μας σαν άνθρωποι, αλλά και γιατί πάνω σε αυτό χτίζουμε την ταυτότητά μας. Και πώς το κατοχυρώνει? Δεν το κατοχυρώνει με έναν τρόπο αφηρημένο, όπως θέλει ο κάθε πολιτικός, το αναθέτει στην επιστήμη. Λέει ότι το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον προστατεύεται με βάση τις αρχές της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχαιολογίας, των οικείων επιστημών, όχι με βάση τις αρχές της αγοράς ή τις αρχές των επενδυτών. Και τις αποφάσεις για το πώς τη γνώμη αυτών των επιστημόνων θα τις υλοποιήσει το κράτος σε νόμους, τις επιφυλάσσει για τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν τις δίνει σε τρίτους φορείς. Γιατί θεωρεί ότι μέσα από τη δημόσια διοίκηση που είναι επαγγελματική και που είναι χρηστή και έχει εχέμια μεροληψίας, έτσι πρέπει να είναι, μπορεί να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Έτσι έχουν τα πράγματα στον νόμο της επιστήμης, για να είμαστε ξεκάθαροι. Και αν αυτή τη στιγμή, σαν χώρα, έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από αυτό το μοντέλο,
Η απάντηση δεν είναι ότι πρέπει να το απαντηθούμε, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να το πλησιάσουμε. Και που θέλω να καταλήξω, ότι δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας αυτή τη στιγμή μας απομακρύνουν όλο και περισσότερο από το μοντέλο που επιβάλλει το Σύνταγμα και η βιώσιμη ανάπτυξη. Το φυσικό κεφάλαιο δεν επιτελεί πια τον προορισμό του, αλλά αποτελεί αντικείμενο οικονομικής αξιολόγησης και αξιοποίησης για να φέρει κάποιο χρηματικό αντίτιμο. Το ίδιο συμβαίνει και με το πολιτιστικό κεφάλαιο. Το κράτος κάνει το σχεδιασμό για το τι πρέπει να συμβεί σε αυτό το κεφάλαιο, και το φυσικό και το πολιτιστικό, όχι με τα κριτήρια της υγείας επιστήμης, χωροταξίας, πολεοδομίας, αρχαιολογίας, οτιδήποτε άλλο, αλλά με τα κριτήρια της αγοράς. Και τρίτο και σημαντικότερο, τις τελικές αποφάσεις δεν τις παίρνει το ίδιο, αλλά έχει δημιουργήσει διάφορους φορείς, οι οποίοι δεν είναι κρατικοί, είναι φορείς που έχουν άλλο σκοπό, έχουν σκοπό καθαρά οικονομικό, για να λάβει τις αποφάσεις αυτές. Και μόνο κατ' όνομα, ίσως κάποια στιγμή σε μερικά πράγματα υπογράφει ο Υπουργός. Αλλά έχει ξεφύγει τελείως από τα χέρια της επαγγελματικής διοίκησης όλη αυτή η διαδικασία σχεδιασμού. Πρόκειται δηλαδή στην ουσία για τη συμπίκνωση όλου αυτού που ζούμε τα τελευταία 3 χρόνια, όπου στην ουσία έχει ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση τι είδους παραγωγικό μοντέλο θέλουμε να φέρουμε στην Ελλάδα, τι δεν πήγαινε καλά μέχρι τώρα, ποια είναι η προσπάθεια που γίνεται να επιβληθεί ένα νέο τύπου παραγωγικό μοντέλο από την Τρόικα και από τις κυβερνήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται είναι απολύτως πιστές σε αυτές τις επιταγές. Επομένως, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για όλο τον ελληνικό πληθυσμό και όχι μόνο για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν η αντιπαράθεση για την αξιοποίηση του ελληνικού γίνεται στο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος, στο επίπεδο της προστασίας της ποιότητας ζωής, αυτοί που βρίσκονται από την άλλη πλευρά δεν έχουν επιχειρήματα. Χάνουν πολύ εύκολα αυτή τη μάχη και η πρόταση, ειδικά του Πολυτεχνείου, είναι μια πρόταση που δεν αφήνει πραγματικά κανένα περιθώριο να αμφισβητηθεί η ανωτερότητά της. Γι' αυτό, αυτό που προσπαθούν να κάνουν αυτοί που βρίσκονται από την απέναντι πλευρά, είτε είναι η κυβέρνηση, είτε είναι η Τρόικα, είτε είναι οι επίδοξοι αγοραστές, προσπαθούν να μεταφέρουν το πεδίο της αντιπαράθεσης στην ουσία στο οικονομικό επίπεδο, στο επίπεδο της ανάπτυξης. Και όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, επειδή όλοι βιώνουμε αυτή την κρίση, ξέρουμε τι θα πει ανεργία, ξέρουμε τι θα πει πραγματική αγωνία να βρεθούν εισοδήματα, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ξέρουμε λοιπόν όλοι πολύ καλά ότι ένα τέτοιο πεδίο αντιπαράθεσης ενδεχομένως να είναι ακόμα πιο δύσκολο για την συνολική προσπάθεια. Η σημασία αυτής της ημερίδας και η σημασία και της πρότασης του Πολυτεχνείου είναι ότι απαντάει καταιγιστικά ακόμα και σε αυτό το επιχείρημα. Είναι δηλαδή το γεγονός ότι η πρόταση την οποία βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να υπερασπιστούμε, να την παρουσιάσουμε και να την κοινοποιήσουμε ακόμα μία φορά στον ελληνικό λαό, απαντάει πραγματικά σε αυτό το ψευδεπίγραφο δίλεμμα το οποίο τίθεται με τόση επιτακτικότητα, ότι η πραγματική ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει από αυτήν την προτινόμενη αξιοποίηση. Η πραγματική ανάπτυξη πρόκειται να έρθει με μια τέτοιου τύπου πρόταση όπως είναι αυτή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Για να μπω λίγο στα συγκεκριμένα ζητήματα. Ξέρουμε, έχουμε ακούσει, ακούγαμε, αν θυμάστε, από την περίοδο του κυρίου Παμπούκη, που ήταν υπεύθυνος υπουργός της κυβέρνησης Παπανδρέου, για την αξιοποίηση του ελληνικού όταν πήγαινε τα ταξίδια στο Κατάρ, ότι θα πουληθεί στην ουσία η όλη έκταση σε ένα ποσό της τάξης που θα άγγιζε περίπου τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ποιος θα μπορούσε να αρνηθεί αυτά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια περίοδο που η ρευστότητα του δημοσίου είναι τόσο εξαιρετικά προβληματική. Υπάρχουν 2 βασικά λάθη σε αυτή την αιτίαση. Το πρώτο έχει να κάνει, όπως υπόθηκε και πριν από κάποιον ομιλητή, ότι τα 5 δις τελικά αποδείχθηκε όχι μόνο ότι δεν είναι 5 δις, αλλά είναι ένα ποσό που υπολογίζεται στο υποδεκαπλάσιο. Οριακά θα αγγίξουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συζητιέται αν θα είναι και 400 ή 300 εκατομμύρια ευρώ αυτά τα χρήματα τα οποία θα εισρεύσουν από το ξεπούλημα της έκτασης του ελληνικού. Αυτό είναι το πρώτο λάθος. Το δεύτερο λάθος έχει να κάνει με κάτι που επίσης έχουμε μάθει πολύ καλά μέσα σε αυτή την περίοδο της κρίσης, με τον τρόπο δηλαδή που λειτουργεί το ΤΑΙΠΕ.
Ξέρουμε λοιπόν επίσης, έχουμε μάθει σε όλα αυτά τα χρόνια, ότι τα χρήματα αυτά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποδοθούν στον ελληνικό λαό. Αντιθέτως, 10 μέρες μετά την πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου από το ΤΑΙΠΕ, κλείνονται σε έναν ειδικό λογαριασμό που βρίσκεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και πηγαίνουν απευθείας στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους προς τους δανειστές. Επομένως, δεν ισχύει ούτε το μεγάλο χρηματικό ποσό, ούτε και το μικρό ποσό το οποίο θα εισρεύσει σε μια πιθανή πώληση του ελληνικού, θα πάει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των δανειστών. Υπόθηκε και πριν από τον πρόεδρο του ΤΕΕ ότι όχι απλώς το ποσό αυτό θα είναι εξαιρετικά μικρό, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να δοθεί πίκα της τάξης των 2,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ με τη μορφή των συμπληρωματικών έργων γύρω από την περιοχή του ελληνικού σε αυτούς οι οποίοι είναι οι επίδοξοι αγοραστές. Αυτό από ό,τι φαίνεται είναι ένα μοντέλο το οποίο βρίσκει αρκετά πρόσωρο έδαφος όλα αυτά τα 3 χρόνια της μνημονιακής πολιτικής. Κάτι ακριβώς παρόμοιο ισχύει και για τις τράπεζες. Βλέπουμε ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όταν θέλει να ξεπουλήσει μια τράπεζα, όπως για παράδειγμα η Αγροτική, παίρνει ένα τίμημα της τάξης των 95 εκατομμυρίων ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς και ταυτόχρονα δίνει και πρίκα περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει αυτή η τράπεζα να είναι ανακεφαλαιοποιημένη. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν κοινά σημεία σε αυτή την πολιτική, όπου υποτίθεται το ξεπούλημα γίνεται για να μπουν πόροι στα δημόσια έσοδα, αλλά ταυτόχρονα η πρίκα που παίρνουν αυτοί οι οποίοι αγοράζουν είναι πολύ μεγαλύτερη και επιβαρύνει τον ελληνικό λαό. Η πώληση της περιοχής του ελληνικού, του πρώην αεροδρομίου του ελληνικού, αποδεικνύεται εκτός των άλλων όμως ότι είναι και μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία. Ακούμε εδώ και αρκετούς μήνες ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία του διαγωνισμού, προχωράει ο διαγωνισμός, τώρα θα έρθουν οι επενδυτές. Εμείς αυτό που βλέπουμε στην ουσία είναι επενδυτές να συζητάνε, επενδυτές να σκέφτονται, επενδυτές να φεύγουν και τελικά δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο χρόνος σε μια τέτοια περίοδο τόσο βαθιάς οικονομικής ύφεσης, όπου η ανεργία έχει φτάσει το 27%, ο χρόνος είναι χρήμα. Γι' αυτό η πρόταση αξιοποίησης από την πλευρά του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι μια πρόταση ευέλικτη, μια πρόταση που μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα, έτσι ώστε αυτή εδώ η περιοχή να μπορέσει να αποτελέσει έναν πόλο ανάπτυξης. Γιατί όμως είναι τόσο χρονοβόρα αυτή η διαδικασία? Φταίνε τα κινήματα τα οποία αντιστέκονται, φταίνε οι Δήμοι οι οποίοι είναι αρνητικοί, φταίει το ΤΕΕ το οποίο δεν συνενεί στο ξεπούλημα του ελληνικού, κάθε άλλο. Έχει να κάνει με το γενικότερο πρόβλημα των επενδύσεων στην Ελλάδα. Ακούμε πάρα πολλές φορές ότι ο λόγος που δεν γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα είναι το ψηλό εργατικό κόστος, είναι η υψηλή φορολογία στο κεφάλαιο. Αυτό πραγματικά δεν είναι ο λόγος. Ο πραγματικός λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι κανένας επενδυτής δεν αισθάνεται ασφαλής βλέποντας την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Κανένας επενδυτής πραγματικά δεν σκέφτεται να βάλει τα χρήματά του στην Ελλάδα, όσο βλέπει ότι δεν υπάρχει βιωσιμότητα ούτε για το δημόσιο χρέος, όσο βλέπει ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει με αυτό το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής που ασκείται, το οποίο δημιουργεί διαρκώς νέα και ξανά νέα αδιέξοδα. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που υπάρχει όλη αυτή η αβεβαιότητα γύρω από τους επενδυτές και κανένας άλλος λόγος πραγματικά δεν ανταποκρίνεται περισσότερο στην αλήθεια. Η πρόταση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι μια οικονομικά βιώσιμη πρόταση η οποία μπορεί να φέρει σημαντικά πολλαπλασιαστικά ωφέλη για ολόκληρη την γύρω περιοχή. Πρόκειται δηλαδή, και εδώ θέλω να σταθώ σε αυτό που έλεγα και στην αρχή, ότι όταν μιλάμε για δύο αντικρουόμενα παραγωγικά μοντέλα τα οποία συμπυκνώνονται στο ελληνικό, από τη μία με την πρόταση του Πολυτεχνείου υπάρχει το μοντέλο το οποίο βλέπει μια ήπια ανάπτυξη της περιοχής με την αξιοποίηση των αρχαιοτήτων οι οποίες έχουν βρεθεί στην περιοχή, με τη δημιουργία ενός τεράστιου χώρου πρασίνου που μπορεί να δώσει τόνωση και στον τουρισμό στην γύρω περιοχή, μπορεί να τονώσει και γενικά την οικονομική δραστηριότητα στις γύρω περιοχές. Και το βασικότερο,
μπορούν αυτά τα οικονομικά ωφέλη να ιδιαχυθούν σε ολόκληρη την κοινωνία, σε όλες τις περιοχές της γύρω από το αεροδρόμιο, με έναν τρόπο κάθετο, όπου θα δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά ωφέλη και θα ευνοηθούν οι ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, θα ωφεληθεί ολόκληρη η τοπική κοινωνία. Το άλλο μοντέλο, το προτινόμενο μοντέλο, είναι ένα μοντέλο το οποίο στην ουσία δημιουργεί μια περιχαράκωση του χώρου του ελληνικού. Και αυτό έχει να κάνει από τη μία και με το πώς βλέπουμε τη δημοκρατία, έχει να κάνει και με το πώς αντιμετωπίζουμε την ανάπτυξη η οποία συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων και στην ουσία ικανοποιεί ανάγκες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Το να φτιάξεις καζίνο, να φτιάξεις γήπεδα γκολφ, να φτιάξεις πολυκαταστήματα σε μια τέτοια περιοχή, ενώ την ίδια στιγμή μπορείς να την κάνεις, να τη μετατρέψεις σε έναν χώρο που ταυτόχρονα και θα ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα, αλλά και θα δίνει διέξοδο σε εκατομμύρια, στην ουσία, σε κάθε χρόνο πολίτες, είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως, το βασικό τους επιχείρημα είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά που μπορεί να αγγίξει τις καρδιές όλων μας όσων είμαστε ευαίσθητοι και νομίζω είναι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού σε σχέση με το ζήτημα της ανεργίας. Ο κύριος Παμπούκης είχε υποσχεθεί τότε 35.000 θέσεις εργασίας. Σήμερα οι σχεδιασμοί μιλάνε για 10 με 15.000 θέσεις εργασίας. Αυτό που δεν μας λένε, γιατί τζάμπα είναι να κάνουμε προβλέψεις για αυτά τα νούμερα, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι νούμερο θέλει, αυτό στην ουσία δεν μπορεί να εξακριβωθεί από τώρα, ή ο καθένας μας μπορεί να έχει μια αίσθηση ότι τα νούμερα αυτά είναι τεράστια και δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην ουσία, αλλά αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι σε μια επένδυση όταν γίνεται και θες να κάνεις μια ανάλυση κόστους ωφέλειας, πρέπει να δεις όχι ποια είναι η ακαθάριστη δημιουργία θέσεων, αλλά ποια είναι η καθαρή θέση δημιουργία θέσεων εργασίας. Δηλαδή, όχι πόσες θέσεις εργασίας θα φτιαχτούν από μια τέτοια επένδυση στο ελληνικό, αλλά ταυτόχρονα και πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν από την ευρύτερη περιοχή του ελληνικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μέσα στην αξιοποίηση, στο σχέδιο αξιοποίησης του ελληνικού, προβλέπεται η δημιουργία μεγάλων πολυκαταστημάτων τύπου μόλ. Αν πάρουμε αυτό το παράδειγμα και δούμε τι συνέβη στις περιοχές όπου άνοιξαν μόλ σε όλη την κράτεια την ευρύτερη του λεκανοπεδίου, θα δούμε πραγματικά ότι η τοπική επιχειρηματικότητα, οι τοπικές αγορές νεκρώθηκαν. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που μπορούμε να πάρουμε είναι η περίπτωση του Αμανουσίου όπου φτιάχτηκε το μόλ. Η περιοχή, παρόλο που υπήρχε μια ισχυρή τοπική αγορά, αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα από την ίδια τη δημιουργία, από τότε που δημιουργήθηκε το ΜΟΛ, με αποτέλεσμα να έχουν πολλαπλασιαστεί τα λουκέτα. Σε μια πρόσφατη έρευνα που δημοσίευσε η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου Ελλάδος, η ΕΣΕΕ, αυτό που λέει είναι ότι τον Αύγουστο του 2012 τα λουκέτα στο Μαρούσι είχαν φτάσει το 20%, το οποίο προφανώς από τη μία είναι αποτέλεσμα της κρίσης και έτσι θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε, εάν τα λουκέτα δεν άρχισαν πολύ πριν από το 2010 που ξεκίνησε η ύφεση. Και αυτό είναι ενδεικτικό και είναι και σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να το τονίζουμε. Τι θα γίνει δηλαδή με τα καταστήματα και στην Γλυφάδα και στην Αργυρούπολη, στο Ελληνικό, στον Άλυμο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζονται τον τελευταίο καιρό και στον Άγιο Δημήτριο και στη Δάφνη μετά την κατασκευή και τη λειτουργία του ΜΟΛ το οποίο λειτουργεί στη Βουλιαχμένη. Αυτή ακριβώς η λογική εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχέδιο, συγκεκριμένα με τα πολυκαταστήματα μπορώ να σας πω. Πριν από λίγο καιρό, πριν από 1,5 περίπου χρόνο, κατά παραγγελία του ΣΕΡ, μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, η McKinsey, έχει φτιάξει και έχει παρουσιάσει μια έκθεση για το παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα. Και αυτό που τονιζόταν μέσα στον κλάδο ειδικά του λιανεμπορίου είναι ότι μια από τις βασικές διαρθρωτικές αδυναμίες του παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα είναι η πληθώρα μικρών μαγαζιών, τα οποία δεν είναι παραγωγικά, έχουν χαμηλή παραγωγικότητα και ότι για να ξεπεραστεί αυτού του τύπου το πρόβλημα πρέπει να συγκεντρωθούν αυτά τα καταστήματα σε μεγάλες δομές όπως αυτά τα πολυκαταστήματα που λειτουργούν. Αυτή την έκθεση την έχει πάρει ο ΣΕΒ, την έχει δώσει στην κυβέρνηση και πάνω σε αυτή την έκθεση
και ο Ιωβέ και το ΚΕΠΕ φτιάχνουν αυτό τον καιρό και θα παρουσιάσουν σε λίγο χρονικό διάστημα την πρόταση της κυβέρνησης για το νέο παραγωγικό μοντέλο. Από εκεί και πέρα, και για να μην χρονοτριβώ, υπάρχει μια άλλη πάρα πολύ σημαντική πτυχή σε σχέση με το τι θα συμβεί στο ελληνικό. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τότε που ξέσπασε η κρίση όπως ξέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τις λεγόμενες οικιστικές φούσκες, τις φούσκες του real estate και πώς από τέτοιου τύπου φούσκες μπορούμε να φτάσουμε σε μεγάλες χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Δεν συνέβη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς το ίδιο παράδειγμα ακολούθησε η Ισπανία και σήμερα οι τράπεζες στην Ισπανία βρίσκονται πραγματικά στο χείλος της χρεοκοπίας, απειλώντας ολόκληρη την εθνική οικονομία της Ισπανίας και ευρύτερα την οικονομία της Ευρωζώνης. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην Κίνα, όπου έχουν δημιουργηθεί πολύ μεγάλες περιοχές μέσα από έναν οργασμό κατασκευαστικό στις περιοχές αυτές, όπου δεν μπορούν να πουληθούν τα ακίνητα. Με αποτέλεσμα οι τράπεζες από τη μία να έχουν δώσει τα δάνεια, να μην υπάρχουν όμως πελάτες σε εισαγωγικά που να μπορούν να αγοράσουν τα ακίνητα αυτά. Και ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα στην Κίνα αυτή τη στιγμή, αν διαβάσουμε διάφορους οικονομικούς αναλυτές, λένε ότι αυτό ακριβώς αποτελεί και το μεγαλύτερο κίνδυνο για τη σταθερότητα της κινέζικης οικονομίας. Αυτό το σχέδιο για τη λεγόμενη Αττική Ριβιέρα, που θα καλύπτει όλη την περιοχή της παραλιακής, όπου θα φτιαχτούν μεγάλα καταστήματα, θα φτιαχτούν οικισμοί νέοι, θα φτιαχτούν κινηματογράφοι και καζίνο, ακριβώς αποτελεί κίνδυνο για το τι θα συμβεί στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο ήδη βρίσκεται στο όριο της χρεοκοπίας, για το μέλλον. Δηλαδή, θα κατασκευαστούν όλα αυτά τα σπίτια, όλες αυτές οι οικοδομές και έτσι όπως είναι η πραγματικότητα στο εσωτερικό της ελληνικής οικονομίας, δεν θα μπορεί κανείς πραγματικά να αγοράσει τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που μας απαντάνε είναι ότι δεν έχει σημασία τι θα κάνουν οι Έλληνες, θα έρθουν οι Άραβες, θα εγκαταστηθούν σε αυτού του τύπου τα κτίρια και θα τα αγοράσουν όλα. Κάτι τέτοιο πραγματικά είναι εξωπραγματικό. Δεν λέμε ότι δεν θα έρθουν σε μια τέτοια περίπτωση και ξένοι επενδυτές να αγοράσουν και σπίτια και καταστήματα. Προφανώς και μπορεί να γίνει, αλλά όλη αυτή η έκταση δεν μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά και μόνο από την εξωτερική ζήτηση. Και αυτό από μόνο του θα αποτελέσει μια νέα βραδιφλεγή βόμβα στα θεμέλια του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε κάποια χρόνια από τη στιγμή που θα υλοποιηθεί, που ελπίζουμε να μην υλοποιηθεί, αυτό το σχέδιο για την αξιοποίηση του ελληνικού. Και μια τελευταία πτυχή, πραγματικά, έχει να κάνει με κάτι που συνήθως στα οικονομικά και σε τέτοιου τύπου αναλύσεις κόστους-ωφέλειας το υποτιμούμε πάρα πολύ. Πρέπει να σταματήσουμε να το υποτιμούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κόστος που έχει η επιδείνωση της ποιότητας ζωής, το κόστος που προκαλείται από την τσιμεντοποίηση, από την καταστροφή του πρασίνου στη δημόσια υγεία και τι αντανάκλαση έχει αυτό το κόστος στο δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή στο κόστος το φαρμακευτικό, στο κόστος της ιατρικής περίθαλψης. Διάβαζα πριν από λίγο καιρό, είχαν γίνει διάφορες έρευνες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπου στην ουσία η Greenpeace πήρε κάποια στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και προσπαθούσαν να προσεγγίσουν ποιο είναι το κόστος που δημιουργήθηκε από την Εθαλομίχλη στην Αθήνα με οικονομικούς όρους. Πρώτα απ' όλα, σε όρους διαβίωσης, αυτό που λένε ότι εξαιτίας των μικροσωματιδίων που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα αυξήθηκαν οι θάνατοι περίπου κατά 1.000 άτομα ετησίως εξαιτίας μόνο αυτών των μικροσωματιδίων, και αυτό στην ουσία επιφέρει ένα κόστος το οποίο πλησιάζει, προσέξτε, αυτό είναι εκτίμηση της Greenpeace βασισμένη στα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που προσεγγίζει σε ένα βάθος χρόνου περίπου 2 ή 3 ετών το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι από επιπλέον ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είναι από ημέρες που δεν πηγαίνουν οι εργαζόμενοι στην εργασία δηλώνοντας ασθένεια
και από ένα έτσι κόστος το οποίο δύσκολα μπορεί να εκτιμηθεί που έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να μπαίνουν ως μεταβλητές μέσα σε αυτή τη συνάρτηση όπου θέλουμε να δούμε ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματα αυτής της αξιοποίησης έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα. Δυστυχώς όλα αυτά τα στοιχεία δεν πρόκειται να τα δούμε από την πλευρά ούτε της κυβέρνησης, ούτε του ΤΑΙΠΕ, ούτε των επίδοξων αγοραστών. Επειδή ακριβώς, και κλείνω με αυτό και είναι η τελευταία μου κουβέντα, επειδή ακριβώς ζούμε σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, όπου οι ευαισθησίες όλων μας σε σχέση με την ανάπτυξη είναι αυξημένες, έχει σημασία να τονίζουμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα οικονομικά που αποδεικνύουν, όπως είναι και ο τίτλος της ημερίδας της σημερινής, ότι για ποιους θέλουμε πραγματικά να δημιουργηθεί αυτή η ανάπτυξη, με τι όρους θέλουμε να δημιουργηθεί αυτή η ανάπτυξη και ότι το σημαντικό δεν είναι να φτιάξουμε έναν περίκλειστο χώρο ανάπτυξης εισοδημάτων πολύ συγκεκριμένων και συγκεντροποιημένων στην ουσία ατόμων, αλλά να φτιάξουμε όρους ανάπτυξης μέσα στο ελληνικό και να φτιάξουμε ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει ένα πραγματικό παράδειγμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και για την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία και οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ.